πάμε να φτιάξουμε μία πανεύκολη μου σοκολάτας με τρία μόνο υλικά. Το καλό με αυτή τη συνταγή είναι ότι δεν περιέχει ούτε κρέμα γάλακτος, ούτε ζάχαρη. Θα πάρω ένα μαχαιράκι για να ψιλοκόψω τη σοκολάτα. Και θα ξεκινήσω να ψιλοκόβω τη σοκολάτα. Η κουβερτούρα που έχω πάρει είναι χωρίς ζάχαρη, αλλά εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και κανονική κουβερτούρα. Ο λόγος που ψιλοκόβουμε την κουβερτούρα είναι για να λιώσει πιο εύκολα. Θα πάρουμε ένα μπολ. Θα ρίξουμε μέσα την ψιλοκομμένη κουβερτούρα. Τώρα θα πάρω ένα μπρίκι. Και θα βάλω μέσα το γάλα ζωής Όλυμπος. Και θα το βάλω στη φωτιά μέχρι να βράσει. Το γάλα έχει αρχίσει να βράζει, θα το αποσύρουμε και θα το ρίξουμε πάνω από την κουβερτούρα. Το αφήνουμε για ένα λεπτό και στη συνέχεια θα το ανακατέψουμε. Η κουβερτούρα μας έχει λιώσει, θα περιμένουμε 4 λεπτά μέχρι να κρυώσει και στη συνέχεια θα ρίξουμε το στραγγιστό γιαούρτι. Έχουν περάσει 4 λεπτά και πάμε να ρίξουμε το στραγγιστό γιαούρτι. Στραγγιστό γιαούρτι Όλυμπος 2%, άλλο ένα κεσεδάκι, μέσα και αυτό και με μία σπάτουλα ανακατεύουμε. Νομίζω δεν υπάρχει πιο εύκολο γλυκό. Δεν χρειάζεται καν μίξερ. Εννοείται ότι μπορείτε να γεμίσετε τούρτες με αυτή τη κρέμα, να φτιάξετε cheesecake. Γενικά δημιουργήστε. Ωραία, είναι έτοιμη. Θα πάρουμε μεμβράνη και θα τη σκεπάσουμε. Και θα την αφήσουμε στο ψυγείο για μία ωρίτσα, για να σφίξει. Έχει περάσει μία ωρίτσα. Η κρέμα έχει σφίξει. Κοιτάξτε τι ωραία υφή έχει αποκτήσει μους. Θα τη βάλουμε σε ένα κορνέ ζαχαροπλαστικής και θα πάρουμε μπολάκια και θα σχηματίσουμε τη μους μέσα σε αυτά. Και θα ξύσουμε από πάνω λίγη κουβερτούρα για ντεκόρ. Απίστευτο. Με τρία μόνο υλικά τι έχουμε φτιάξει. Και μάλιστα χωρίς ζάχαρη, χωρίς μίξερ, χωρίς τίποτα. Πραγματικά νομίζω ότι είναι η πιο ελαφριά, υπερτέλεια μου σοκολάτας που υπάρχει. Κάνε ένα like στο βίντεο άμα θέλεις περισσότερες συνταγές χωρίς ζάχαρη.